Καλημερίζω, όπως ήδη έχω πει, τον κύριο Γιάννη Λιονταράκη. Είναι μελισσοκόμος. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Λιονταράκη, καλημέρα σας ακροατές, σας καλή εβδομάδα. Επίσης, και με αυτή την ιδιότητα θα μιλήσουμε σήμερα, κύριε Λεονταράκη, διότι εδώ υπάρχουν θέματα. Μόνο που τα θέματα αυτά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους μελισσοκόμους, φαίνεται ότι κάπου μπορεί κάποιος να το ακουμπήσει λίγο καλύτερα, αν είναι όντως έτσι τα πράγματα. Οι μελισσοκόμοι πρόσφατα, στο τέλος του προηγούμενου μήνα, συναντήθηκαν με τον Περιφερειάρχη. Σήμερα έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κεδικογλού, ο οποίος λέει ότι η προτεραιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πως είναι η ενίσχυση της οικονομικής αποδοτικότητας των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων της χώρας και η παραγωγή ανταγωνιστικών μελισσοκομικών προϊόντων. Τα είπε αυτά στο χαιρετισμό του στο 13ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, με θέμα την κλιματική αλλαγή και παραγωγικότητα μελισσοσμηνών, προσαρμογή γενετικού υλικού, και μάλιστα μίλησε για κάποια χρήματα τα οποία έρχονται, χρηματοδοτικά εργαλεία, για το μέσα από το Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2022, το Μεακό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2023-2027, λέγοντας ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 12.325.290 ευρώ ανά έτος και για την ερχόμενη πενταετία 2023-2027, καθώς έχει ενταχθεί και στην ΚΑΠ 2023-2027 με αντίστοιχες παρεμβάσεις. Είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Λεονταράκη, και υπάρχει πραγματικά η οδός της επιβίωσης βοήθειας για τους μελισσοκόμους? Κυρία Δουλειεράκη, όπως στο ρεπορτάζ που ακούσαμε προηγουμένως αναφορικά με τους κτηνοτρόφους, τα ίδια σχεδόν προβλήματα πάνω κάτω αντιμετωπίζουν και οι μελισσοκόμοι. Δυστυχώς και ο κλάδος της μελισσοκομείας, σχεδόν και όλος ο πρωτογενής, είναι πλέον μη βιώσιμος. Και αυτό είναι κοινό αποδεκτό, είναι παραδεκτό από όλους πλέον. Είτε αφορά το Υπουργείο, είτε περιφέρειες, είτε αφορά και τους ίδιους τους παραγωγούς που βιώνουν τα προβλήματα, τα ζητήματα και ό,τι αυτό έχει να κάνει με τη 12ετή κρίση που βρισκόμαστε σαν χώρα. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να αποφευχθεί και να είχε ο κλάδος της μελισσοκομείας να είχε τουλάχιστον κρατήσει τη δυναμική που είχε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια, αν η πολιτεία επιτέλους αυτό το πάγιο αίτημα των παραγωγών το είχε πατάξει. Και δεν είναι άλλο από τις ελληνοποίησεις. Είναι η μεγαλύτερη μάστιγα του ελληνικού μελιού, είναι η μεγαλύτερη μάστιγα του ελληνικού προϊόντος γενικότερα. Καλές είναι και οι επιδοτήσεις, καλή είναι και η οικονομική στήριξη, καλό είναι να μπούμε και σε μια τροχιά στήριξη γενικότερα, είτε ΚΑΠ λέγεται, είτε τομεακά λέγεται, είτε από σχέδια βελτίωσης, είτε σχέδια νέων αγροτών που παρεμπιπτόντως σε παρένθεση, πάντα οι μελισσοκόμοι δυστυχώς είχαν τις λιγότερες απολαβές όσον αφορά τις μεροδοτήσεις. Και εκεί υπάρχει ένα παράπονο γενικότερα. Η αλήθεια είναι, ναι, ξεχασμένοι ήσασταν τις περισσότερες φορές. Οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλληλείς, λίγο σε δεύτερη σκέψη, ας πω έτσι, σε δεύτερη σκέψη. Ναι, κυρία Δουλειάκη, μπράβο που το λέτε, σας θυμάμαι, διότι είναι μια πραγματικότητα. Να επανέλθω στο προηγούμενο ζήτημα όσον αφορά τις ελληνοποιήσεις. Αυτό θέσαμε το Σαββατοκύριακο στον Υπουργό. Από όλη την Ελλάδα, ήταν το 13ο Συνέδριο Μελισσοκόμων, επιτακτικά μάλιστα θα πρέπει το ζήτημα των ελληνοποιήσεων να απαταχθεί. Υπάρχουν τρόποι, αρκεί το Υπουργείο να θέλει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας πονάει, είναι ένα ζήτημα το οποίο μας καίει, είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν το θέλετε, όχι απλά ελαχιστοποιεί το όποιο εισόδημα, εξαφανίζει τον κλάδο πάρα πολύ απλά, διότι δεν γίνεται να έρχονται μέλια από Βουλγαρία, από Αργεντινή, από Κίνα, μέσω Γερμανίας για παράδειγμα, να βαφτίζονται στη Γερμανία ευρωπαϊκά, να έρχονται στην Ελλάδα, να βαφτίζονται στην Ελλάδα ελληνικά στην πορεία και να πουλούνται σε τιμές οι οποίες είναι εξευκλητικές. Δεν υπάρχει μέλι με 3,5-4 ευρώ για ζυράκι. Κι όμως, πολλές φορές τα συναντάμε στο σούπερ μάρκετ, καθημερινά θα έλεγα, για μένα προσωπικά είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο θα πρέπει η πολιτεία άμεσα χθες να έχει επιλύσει. Τώρα, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, θα σας πω. Όπως και σε όλους τους κλάδους του πρωτογενή, το να δεν είναι κάτι ας προς Θεού, έτσι, αλλά να ενισχύει το εισόδημα. Πρωτίστως θα πρέπει να επενδύσουμε στο εισόδημα. Αυτή τη στιγμή για όλους γεράκι εισόδημα δεν υπάρχει. Και μία που μιλάμε για το μέλι, θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί η παραγωγή του μελιού σχεδόν στο 60%, να μην σας πω και παραπάνω, κατά τόπους, σε όλη την Ελλάδα.
ένα ζήτημα το οποίο αφορά την Κρήτη και όλη την Ελλάδα. Άρα θα πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες ευθύς εξ αρχής, άμεσα, που δεν αφορά μόνο τη μεσοκομεία, και τον πρωτογενή γενικότερα. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά τη μείωση της φορολογίας, ασφαλιστικών εισφορών, εφοδίων. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Οι μεσοκόμοι για να ξεχειμωνιάσουν, όταν λέω ξεχειμώνιασμα, εννοώ να βγάλουν τη διάρκεια του χειμώνα, του βαρύ χειμώνα, οι μέλισσες, χρειάζονται στήριξη. Το κύριο συστατικό το οποίο οι μεσοκόμοι τροφοδοτούν τις μέλισσες για να ξεχειμωνιάσουν και να αναπτύξουν. Αυτό θα μου πείτε τώρα. Είναι η ζάχαρη, κύριε Λουτζενάκη. Ξέρετε πόσο κάνει η ζάχαρη τώρα, αυτή τη στιγμή. Πόσο την παίρναμε, μάλλον, και πόσο κάνει τώρα. Πριν 3 χρόνια, 4, έκανε 650 ευρώ, 700 ευρώ τόνος. Με αφορμή τον πόλεμο, ψέματα. Κανένας πόλεμος. Είναι σχολιέρδια καθαρά. Με αφορμή λοιπόν την εσχροκέρδεια, γιατί κάποιοι κερδίζουν και βγάζουν και πολλά λεφτά μάλιστα, από 650 ευρώ τόνο και 700 έχει πάει στα 1500 σχεδόν. 1350-1500 ανάλογα τη συμφωνία που θα κάνει. Καταλαβαίνετε. Άρα εδώ η πολιτεία θα πρέπει να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο επιτέλους. Κανένας πόλεμος, κανένας ρωσοουκρανικός πόλεμος, καμία κρίση είναι εσχροκέρδεια. Καθαρά. Ένα παράδειγμα σας έφερα τώρα από τα πολλά που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Είναι ανταγωνιστικά τα ελληνικά μέλη, κυρία Λουτζεράκη, και τα κριτικά ένα παραπάνω. Βγαίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Σας φέρω ένα παράδειγμα μετά για το τι προσπαθούμε να κάνουμε και σαν περιφέρεια σε συνεργασία με το ΕΛΓΟ Δήμητρα. Είναι ανταγωνιστικά, είναι διεθνώς αναγνωρισμένα τα συστατικά τα οποία περιέχει το ελληνικό μέλη. Δύσκολα θα τα βρείτε ως καθόλου σε ξένα μέλη, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς άλλες χώρες έχουν επενδύσει και στο κομμάτι το εξαγωγικό, αλλά και στην πρόθεση προϊόντος, όπως είναι η Νέα Ζηλανδία, για παράδειγμα. Το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο το ελληνικό πέφτει, που θα μιλήσουμε παρακάτω. Όμως η πολιτεία στηρίζει τους παραγωγούς, απαγορεύει τις εισαγωγές, απαγορεύει αυστηρά το να εισαχθεί ένα μέλι στη Νέα Ζηλανδία. Και όμως έχει καταφέρει μέσω αυτόν τον τρόπο, μέσω της σωστής προώθησης του προϊόντος, τη στήριξη των παραγωγών, να είναι αυτή τη στιγμή ίσως το ακριβότερο μέλι παγκοσμίως, με τιμές απλησίαστες. Για τον ίδιο τον καταναλωτή. Να σας πω κάτι. Μ' αρέσει και ακούω ακριβώς, ακόμα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτές τις προτάσεις που καταθέτετε. Γιατί είπατε στην αρχή, δεν είναι πανάκια οι επιδοτήσεις. Ή λες ότι θα σου βάλω μέσα και θα δώσω σε όλη την Ελλάδα αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν λύσεις διαφορετικές και χαίρομαι που ακούω λύσεις διαφορετικές, κύριε Λεονταράκη. Ειλικρινά σας λέω. Ξέρουν οι Έλληνες παραγωγοί να βγάζουν σωστό, να παράγουν σωστό ποιοτικό προϊόν. Οι επιδοτήσεις καλώς είναι να υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχουν. Άλλωστε αποτελεί ένα μέρος ελληνικών χρημάτων και ένα μέρος ευρωπαϊκών. Όλη η Ευρώπη τα απολαμβάνει αυτό το μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά να είναι καθαρά συμπληρωματικές στο εισόδημα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι δεν υπάρχει εισόδημα. Έχουμε περάσει πλέον στην άλλη άκρη. Δηλαδή, να κάνουμε μια κοινωνία επιδοματιούχων. Από πού και πού, και για ποιο λόγο. Μια χώρα παραγωγική, μια χώρα κράτος, μια χώρα κόλωσο στον πρωτογενή τομέα. Και να μιλάμε για λήψεις. Αυτά τα πράγματα δεν είμαστε μόνοι, κύριε Λουτζεράκη. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, να μπει ένα φρένο, να υπάρξει μια συζήτηση, μια εθνική πολιτική, να τηρηθεί απαρέγκλητα από όλους. Δεν γίνεται κάθε φορά που έχει μια κυβέρνηση να εξαγγέλει ένα σχέδιο στον πρωτογενή, στην κοινωνική ασφάλιση, στην υγεία, στην παιδεία. Και απλά να εξαγγέλλεται. Αλλά να μην σας περιλαμβάνει μέσα, κύριε Λεονταράκη. Γενικότερα, το θέτω το πλαίσιο γενικότερα, κύριε Λεονταράκη. Σαφώς θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο στρατηγικό και στον πρωτογενή τομέα και ήδη στη μεσοκομεία, μια που μιλάμε για μεσοκομεία. Να σας πω κάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα συζητάμε αυτά τα προβλήματα. Μπορεί να μην τα συζητάμε με τέτοια συχνότητα που μπορεί να συζητάμε αγροτικά θέματα, θέματα των αμπελουργών, των ελοκαλλιεργητών. Και καλά το κάνουμε, ή των υπόλοιπων παραγωγικών ομάδων. Αλλά δεν ακούμε πολύ συχνά την φωνή των μελισσοτρόφων. Να σας πω κάτι. Εγώ και στο παρελθόν θυμάμαι και εσείς ο ίδιος και ο πρόεδρος του Συλλόγου να λέει το εξής, να λέτε όλοι σας το εξής. Εμείς εδώ προσπαθήσαμε σε κάποια στιγμή να πούμε, βρε παιδιά, μπορούμε να κάνουμε ακόμα και ατομικές συσκευασίες, αντί να παίρνουμε διάφορα υποτίθεται μελάκια εισαγόμενα,
για να τα ρίχνουμε μέσα στον καφέ μας, στο ρόφημά μας, όπου πηγαίνουμε τέλος πάντων, αυτές οι ατομικές συσκευασίες. Και δυστυχώς δεν υπήρξαν τα κίνητρα ούτε για αυτό από την ελληνική πολιτεία να μας στηρίξει, και έτσι έχουμε ουσιαστικά αυτή την ώρα κάποιο άλλο σκεύασμα. Δεν είναι μέλι αυτό που σου προσφέρεται τις περισσότερες φορές. Θυμάμαι αυτά που λέγατε. Ισχύει το ίδιο, κύριε Λιονταράκη? Κύριε Λιονταράκη, εγώ θα προκαλώ τον κόσμο, τους υπευθύνους, να κάνουν μία βόλτα σε κοινωνικές δομές, σε δομές του ευρύτερου δημοσίου τομέα, είτε σε δομές της αυτοδιοίκησης, όπως είναι η παιδική σταθμή, οπουδήποτε. Κάντε μία βόλτα και αν θα δείτε μέσα ελληνικό μέλι, πραγματικά θα χαρώ μεν, αλλά από την άλλη σας λέω με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει ελληνικό μέλι σε αυτές, πολύ σπάνια σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρόλο που με νοσοκόμοι, παρόλο την κρίση, έχουν προσπαθήσει, έχουν επενδύσει, έχουν εξυγχρονίσει και τις διαδικασίες παραγωγής του προϊόντος, παρόλο να ξέρετε που το μέλι περνάει τους αυστηρότερους ελέγχους από όλα σχεδόν τα αγροτικά προϊόντα. Είναι τόσο αυστηρή που οτιδήποτε είναι ξένο με το μέλι, ξένη ουσία, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο μέλι, το μέλι αυτομάτως βγαίνει εκτός του ραπιού, βγαίνει εκτός εμπορίου. Έχουν μελισσοκόμοι επενδύσει, έχουν εξελίξει το προϊόν, διαδικασίες τυποποίησης. Κι όμως, παρόλο. Δηλαδή, τι διατίθεται σε κοινωνικές δομές, σε διάφορους φορείς? Κάποιο σιρόπι, κάποιο μέλι το οποίο έρχεται από βαλκανικές χώρες, τι? Συνήθως, κυρία Δουλγεράκη, υπήρα μέχρι τώρα και η εμπειρία και οι περιπτώσεις με τις οποίες έχουμε κατά το παρελθόν ασχοληθεί και αυτές που βλέπω και εγώ προσωπικά και όλοι μας, κατά βάση. Μιλάμε για μέλι εισαγωγή σε κοινωνικές δομές του κράτους, παρακαλώ, που θα μπορούσε μέσω αυτών των διαδικασιών, μέσω αυτών των δομών, μέσω αυτών των προμηθειών να στηρίξει τους Έλληνες παραγωγούς. Τοπικά, στο Ηράκλειο, στη Δράμα. Με διαγωνιστικές διαδικασίες, πιστεύω, έτσι. Κι όμως, ούτε αυτό συμβαίνει. Το απλό, το ελάχιστο. Άρα, καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για επιδόματα, όταν μιλάμε για στήριξη, παρόλο την οικονομική κρίση. Σαφώς θα πρέπει να στηριχτούν όλοι οι κλάδοι της κοινωνίας, αλλά να ξεκινήσουμε από αυτά, από τα βασικά. Να προτιμούμε το ελληνικό προϊόν, το ελληνικό μέλι και, όπως σας είπα στην αρχή της συζήτησης, να πατάξουμε τις ελληνοποίησεις. Είναι η μεγαλύτερη μάστιγα. Είναι η μεγαλύτερη μάστιγα που πλήττει και το μέλι και τα προϊόντα και το γάλα. Ένα άλλο σημαντικό προϊόν και το γάλα. Όλα αυτά που συμβαίνουν. Αφήστε το. Μου ανοίγεται μεγάλη συζήτηση τώρα. Και ο χρόνος δεν με παίρνει. Λοιπόν, εγώ τις κρατάω αυτές τις προτάσεις. Είναι η απάντηση σε αυτά που ακούγαμε από τον κύριο Κεδίκογλου, για να δούμε το επιτέλους να εξαφανίσουμε τη μάστιγα των ελληνοποιήσεων και τις νοθείες του ελληνικού μελιού και πόσο εσείς στηρίζεστε. Αυτό για να υπάγει. Δώσατε απάντηση. Εκεί μείνετε. Δώσατε απάντηση. Μέχρι εκεί. Ο χρόνος μου τελείωσε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λονταράκη. Καλά, καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.